Ναι, η Τρόικα μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Αυτό μπορεί να λυθεί και με άλλους τρόπους. Βασικά τις απολύσεις τις ζητάει για να έχει λιγότερα έξοδο το δημόσιο, υποτίθεται. Αλλά όταν θα συνταξιοδοτηθούν, δεν θα πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να δουλεύονται, χωρίς να δουλεύουν. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και έχουν αρχίσει το χορό τώρα για τις απολύσεις. Εάν όμως τα βάλουν κάτω, θα δουν ότι με το ρυθμό που φεύγουν για συνταξιοδότηση δεν θα χρειαστεί καν να κάνουν απολύσεις. Εδώ σε εμάς, στο Δήμο Κορινθίων, έχουμε άτομα που είναι προς σύνταξη, είναι πάρα πολλοί. Είναι, δεν μπορώ να σας πω νούμερο τώρα, αλλά όχι μόνο στο Δήμο Κορινθίων, αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες που γνωρίζω και μιλάμε με συναδέλφους. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που θα αποχωρήσουν μέχρι τέλος του 2014. Που πολύ πιθανόν, όχι πιθανόν, το πιθανότερο είναι να μην χρειαστεί καν να γίνουν απολύσεις. Κάποιες απολύσεις τώρα σε κάτι οργανισμούς, υποτιθέμενους, κάτι επιχειρήσεις μυστήριες, εντάξει, εκεί θα τις κάνουν. Βέβαια, εκεί δεν γράφει κανένα νούμερο, τρελό, μην φανταστείτε. Πόσο βοηθάνε την ανεργία αυτά που είχαμε με τους 5 μήνες, 8 μήνες και τέτοια, που έχουν σε δήμους, αυτά εξυπηρετούν εσάς, τους εργαζόμενους. Εξυπηρετούν, αλλά είναι νέσεις τώρα σε καρκινοπαθή. Όταν λες έναν ο οποίος έχει 5 χρόνια άνεργος και 6 και 7 να πάει να δουλέψει για 5 μήνες. Δεν λέει, εντάξει. Καλύτερα να βγάλουν ένα άλλο πρόγραμμα με κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Θα το προτιμούσα.